Κοντά μα για το θέμα αυτό είναι ο Βασίλη Κανέλη, ο διευθυντή σύνταξη από το INGR. Βασίλη, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθεί και εσύ χρόνια, όπω όλοι οι δημοσιογράφοι. Μια δίκη η οποία μετράει πόσα περίπου, 4,5 χρόνια. 4,5 με 5 χρόνια, αλλά έχουμε 10 χρόνια περίπου την δράση τη Χρυσή Αυγή. 9 με 10 χρόνια την δράση τη Χρυσή Αυγή, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε δύο δολοφονίε, δεκάδε επιθέσει, βαρύ τραυματισμού σε συγκεκριμένου ανθρώπου, απειλέ, εκβιασμού και Σήμερα, Βασίλη, βλέπουμε ναι. λοιπόν μία εισήγηση από έναν δικαστικό λειτουργό, την εισαγγελέα ουσιαστικά, ναι. ε, την πολιτική αγωγή, η οποία μα εξέπληξε ακριβώ γιατί ε, ουσιαστικά απαλλάσσει πολλά από τα πρόσωπα τη Χέση Αυγή ναι. μετά από τι κατηγορίε που υπήρξαν, από μαρτυρίε που υπήρξαν, ναι. αλλά και από ντοκουμέντα. Πού μα οδηγεί αυτό το. Τι, τι συμπέρασμα ναι, μα βγάζει αυτό. Ελπίζω, ε, καταρχά, δεν είναι τελική, τελική απόφαση, είναι έτσι. Είναι μία εισήγηση. Είναι μία εισήγηση, η οποία όμω μέχρι τι 8 Ιανουαρίου που θα ξεκινήσει η δίκη θα πρέπει να την δούμε, έτσι. Έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, έχει σοκάρει το δημοκρατικό κόσμο και όχι μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, έτσι. Ε, νομίζω ότι θα, δεν πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε ε, κριτική σε μια δικαστική απόφαση. Μπορούμε όμω να προφανώς τη δούμε. Προφανώς και όχι. Ναι, Άρα, σίγουρα δημιουργεί ορισμένε ναι. εντυπώσει. Νομίζω, νομίζω ότι εγώ θα κάνω μια κριτική στο εξή. Νομίζω ότι αυτή η, απόφαση, αυτή η πρόταση που είναι προσωπική, έτσι, με βάση το πώ είδε η εισαγγελέα όλη την, την το ακροματική διαδικασία. Ακριβώ. Νομίζω ότι είναι ξέπλυμα τη Χρυσή Αυγή ξεκάθαρα. Νομίζω ότι αν, αν αυτή η πρόταση γίνει δεκτή από το δικαστήριο. Θα μα κάνουν μηνύσει όλοι οι χρυσαυγίτε γιατί του λέγαμε μέχρι τώρα εγκληματική οργάνωση. Θα ξαναβγουν πάλι στου δρόμου. Του δίνει ουσιαστικά ένα πράσινο φω να ξεκινήσουν ξανά τα τάγματα εφόδου να επιτίθενται σε μετανάστε, σε ομοφυλόφιλου, σε αδύναμου ανθρώπου, σε συνδικαλιστέ, σε οποιονδήποτε είναι ενάντια στην ιδεολογία του. Η είναι κυρία Εγγελέα όμω, λαμβάνοντα όλα τα στοιχεία υπόψη, mm. τουλάχιστον όπω mm. κρίνει εκείνη, μάλιστα λέει ότι δεν τίθεται ζήτημα για τάγματα μα εφόδου, δεν γίνεται. τίθεται ζήτημα για. Σχεδιασμένε ή προσχεδιασμένε καλύτερα επιθέσει. Όσοι δημοσιογράφοι ασχοληθήκαμε με τη Χρυσή Αυγή τα τελευταία 8-10 χρόνια, είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό. Τι είδε η Εισαγγελέα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν υπήρχαν τάγματα εφόδου, δεν υπήρχαν επιθέσει οργανωμένε. Συγγνώμη, αλλά η, η, εκπαίδευση, η εκπαίδευση μελών, ανόητων μελών χρυσαυγητών ε, στα όπλα και στι στε, πολεμικέ. Τέχνες. Δεν ήταν αυτό χαρακτηριστικό εγκληματική οργάνωση. Οι, οι συγκεντρώσει όπου υψώναν το χέρι ε, και χαιρετούσαν ναζιστικά, αυτό δεν είναι στοιχείο χαρακτηριστικό εγκληματική οργάνωση. Α το αφήσουμε αυτό να το κρίνει καλύτερα η δικαιοσύνη, Ακριβώς, γιατί αυτή είναι η πιο αρμόδια και νομίζω ότι οι δικαστέ έχουν όλη <κοί> την νόηση, αλλά και τη γνώση προφανώ να λάβουν τη σωστή απόφαση. <κοί> είναι όμω ερώτημα. Αυτή η εισήγηση τη εισαγγελέα είναι δεσμευτική καθόλου, ή μπορεί βεβαίω να ανατραπεί ανα πάσα στιγμή από την ποτέ, έδρα. Ποτέ, ποτέ η μπορει βεβαιω να ανατραπει ανα στιγμη πρόταση δεν είναι δεσμευτικοί. Έχουν ανατραπεί τέτοιε προτάσει. Όμω δημιουργεί, δίνει ένα στίγμα και δημιουργεί ένα προηγούμενο. Και πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι ακριβώ μπορεί να συμβαίνει στην ελληνική δικαιοσύνη. Αν τέτοιε προτάσει υπάρχουν και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι 8 χρόνια, 10 χρόνια τώρα δεν βλέπουν τι έκανε η Χρυσή Αυγή, θα πρέπει να ανησυχούμε για το δημοκρατικό μα πολίτευμα. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Βασίλη Γανέλη, ευχαριστούμε πολύ.